Πού φυτρώνουν λεφτά, ρε Λαγαρά, να πάω να μαζέψω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι τα βρήκα, Στάκα, όλα. Και τα 200 χιλιάρικα. Αυτή είναι η κάρτα του δικηγόρου μου. Θα σε πάρει για να βρείτε έναν τρόπο να τα μεταφέρει στο λογαριασμό σου. Ας βρει όποιο τρόπο θέλει. Φτάνει να μην έχω μπλεξίματα με τους λάμπο της εφορίας. Χάρηκα για την γνωριμία και ελπίζω να μην ξαναειδωθούμε ποτέ. Κάτσε ρε Θωμάκο, γιατί ξηγες έτσι? Γιατί? Εγώ σου υποσχέθηκα ότι θα σου φέρω τα λεφτά και εσύ πήγες και απήγαγες τη γυναίκα μου. Δεν κάνουν έτσι. Ιδίως σε καλούς πελάτες και καλοπληρωτές σαν και εμένα. Γράψε λάθος. Ήταν η κακιά στιγμή. Ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Αμαρτία. Αυτό, Στάκα, δεν είναι λάθος. Είναι κακός ερασιτεχνισμός. Αν πήγαινα στην αστυνομία, θα χάναμε όλοι. Και εγώ και εσύ. Όχι και ερασιτέχνης ο Στάκας. Ρώτα στην πιάτσα να σου πούν ποιος είναι ο Στάκας. Αλλού βλακεία δεν θα την πληρώσω εγώ. Οπα, τι είπες? Αλλού βλακεία τι εννοείς? Δεν καταλαβα. Για κάτω πιο λιανά. Μάλιστα, δεν θες να πεις. Εντάξει λοιπόν, δεν θα ξανασυνεργαστούμε ποτέ. Οπα, οπα, άκου. Σ' αγαπάω γιατί θέλω την παρέα σου. Θα περνάς από εδώ να κάνουμε παρεούλα. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ακούω. Ο Μίλτος. Εκείνο το τσιράκι του Βίκτορα του Καλογιάννη. Αυτός με έπεισε για την απαγωγή. Ο Καλογιάννης, είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Φώτη την εικόνα. Σου ορκίζομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω μια τελευταία χάρη. Θέλω να μην πει σε κανέναν ότι σε ξεχρέωσα, εντάξει? Όχι και τελευταία χάρη, αφού είπαμε δεν θα χαθούμε. Άσε μας, ρε Στάκα.